Περίπου 500.000 εργαζόμενοι αρχίζει γενομένοι από το δώρο του Πάσχα θα δουν την αύξηση στου μισθού του ω συνέπεια τη αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου. Η πρώτη μισθοδοσία που θα δουν τη διαφορά οι εργαζόμενοι μετά την αύξηση του κατώτατου του μισθού θα είναι η μισθοδοσία του δώρου Πάσχα, μια και το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με το μισθό που λαμβάνει ο εργαζόμενο την 15η του μηνό Απριλίου. Η αύξηση ανακοινώθηκε ότι ανέρχεται στο 9,4%, όμω από τα μεικτά στα καθαρά για του περισσότερου χαμηλόμισθου, η αύξηση υπολογίζεται ότι θα ξεκινάει από το 7,4% μέχρι το 7,9%. Και αυτό γιατί, αφού δεν άλλαξε το αφορολόγητο και οι μεικτέ αποδοχέ αυξάνονται, αυτό συμπαρασύρει τι μηνιαίε κρατήσει φόρου εισοδήματο και άρα τα χρήματα που θα λάβει στο χέρι ο εργαζόμενο. Με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, προκύπτει πλέον φορολογητέο εισόδημα στο κατώτατο μισθό. Με αποτέλεσμα να πρέπει η επιχείρηση και οι καθαριστέ μισθοδοσία να κάνουν εκαθάριση και να αφαιρέσουν το φόρο που αναλογεί στο νέο κατώτατο μισθό. Να πούμε ότι για άγαμο χωρί τριετία, αυτή η διαφορά είναι 70 ευρώ ετήσια που θα πρέπει να κατατμηθεί στου 14, στους 14 μισθού και να αφαιρεθεί η αναλογία που αντιστοιχεί. Το να παίρνει κάποια μέτρα είναι ανούσια αν στα δίνουν από τη μια και στα παίρνουν από την άλλη. Με τη νέα αύξηση από 1η Απριλίου. Άγαμος χωρίς προϋπηρεσία θα παίρνει 666,85 ευρώ καθαρά. Άγαμος με μία τριετία ...727,99 ευρώ... ...άγαμος με δύο τριετίες... ...777,18 ευρώ... ...έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία... ...θα λαμβάνει 727,99 ευρώ καθαρά... ...με ένα παιδί 727,13... ...με δύο παιδιά 739 ευρώ... ...έγγαμος με μία τριετία... 782,42 ευρώ, με ένα παιδί 784,77 και με δύο παιδιά 791,2 ευρώ. Ενώ έγκαμος με τρεις τριετίες έως το 2012 899,77 ευρώ, με ένα παιδί 902,13 ευρώ, με δύο παιδιά 908,56 ευρώ και με τρία παιδιά 924,27 ευρώ. Φυσικά και δεν είναι αυτό που περιμένει. Από τη στιγμή που ήδη με μελέτη της, το ΕΙΝΕΙΓΕΣΕΕ παρουσίασε ότι το χίλιο του γκρεμού είναι τα 826 ευρώ. Αυτό σημαίνει έστω και ένα ευρώ κάτω από αυτό το νούμερο ότι τα νοικοκυριά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για προεκλογικά τεχνάσματα έκαναν λόγο οι συνδικαλιστές που μίλησαν ανοιχτά για αυξήσεις που εξακολουθούν ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων να το έχουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Είναι ένα προεκλογικό τρίκ ουσιαστικά, δεν λυνεί τα προβλήματα, δεν, δεν, δεν προσφέρει αυτό που θα θέλαμε κλειδί για μια αξιοπρεπή μισθολογική κατάσταση, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, θα ήταν το ξεπάγωμα των τριετιών που όμως όπως κατήγγειλε, επίσης με τεχνάσματα δεν προχωρά, καθώς όπως τόνισε, αν και η ανεργία ειδικά κατά την τουριστική περίοδο πέφτει κάτω από το 10% που θα μπορούσε να σημάνει την απελευθέρωσή τους, εν οι πλατφόρμες εργασίας και ανεργίας δεν αλληλοσυμπληρώνονται, οπότε το 10% μένει ω βάση για να μην ξεπαγώσουν ποτέ οι τριετίες. Πολύ μακροχρόνια άνεργη. Πιάνουν δουλειά, είναι ασφαλισμένοι, εργάζονται και παράλληλα ανανεώνουν την κάρτα του ανεργία. Χιλιάδε νέοι μα, πάνω από 420.000 που έχουν φύγει στο εξωτερικό, μπορούν κάλιστα να εργάζονται στο εξωτερικό και ηλεκτρονικά μέσω από κάποιο γνωστό του να ανανεώνουν επίση την κάρτα ανεργία του. Και όλα αυτά τα ξέρει το Υπουργείο γιατί το κάνει προφανώ, για να παραμείνει η ανεργία πάνω από το 10% και να μην δοθούν οι τριετίες.